Φίλοι, και κουβεντιάζουμε και σήμερα το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή τα ύποπτα κρέατα, τα ύποπτα βοδινά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Απόστολο Σκούρα, που είναι κτηνίατρος, διευθυντής της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας. Τελικά, κύριε Σκούρα, όλα αυτά που δεσμεύτηκαν, τα ύποπτα βοδινά, θα τα κάψετε, θα τα στείλετε πίσω ή θα τα περάσετε στην αγορά? Θα καταλήξω αυτό. Σε αυτό το θέμα, στο ερώτημα αυτό. Θα επιτρέψετε, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Σε δευτερόλεπτα να κάνω μια μικρή αναδρομή τι συνέβη αυτές τις τελευταίες ημέρες. Για να έχει μια ολοκληρωμένη. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει τι έχει συμβεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν θα τα στείλετε πίσω ή θα τα κάψετε. Θα καταλήξω εκεί. Δευτέρα, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή. Την περασμένη Δευτέρα, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε πρόταση, εισήγηση στην Κομισιόν να ληφθούν άμεσα μέτρα, δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο, να απαγορευτούν άμεσα ζώντα βοηδή, κρέατα βοηδών, ζωοτροφές, ώστε άλευρα, κρεατάλευρα που προέρχονται από αυτά τα άρρωστα ζώα να μην περνάνε, σκύλοτροφές κονσερβοποιημένες που βλέπουμε και στη διαφήμιση και οπουδήποτε, επίσης και προϊόντα από βοηδή που προορίζονται για ιατροφαρμακευτική χρήση. Για καλλυντικά και για άλλα. Λοιπόν, τρίτη, παρέμβαση του Major να ξανασυζητηθεί η εισήγηση της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής. Ξανασυζητήθηκε την τρίτη. Επέμενε στην άποψη αυτή περί απαγορεύσεως η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή. Τετάρτη, εξεδόθηκε η απόφαση της Κομισιόν περί απαγορεύσεως των όσων είπα. Ό,τι πρότεινε η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή. Μέχρι αυτού. Να πάμε γρήγορα στο ερώτημα όμως, κύριε Σκούρα. Λοιπόν, τι έγινε από πλευρά. Αυτά γι' αυτό. Από πλευρά Υπουργείου. Για να ξέρουμε τι γίνεται και τι ενέργειες κάνουμε. Εν όψη των συζητήσεων αυτών που γινόταν από τη Δευτέρα Τρίτη, χωρίς να περιμένει το Υπουργείο την έκδοση, από τυπική πλευρά τουλάχιστον, την έκδοση της απόφασης της Κομισιόν, προέβη σε απόφαση, εξέδωκε απόφαση του Υπουργείου μας, ο Υφυπουργός Γεωργίας. Κύριε Σκούρα, ναι. Αυτά είναι γνωστά. Όπως είναι γνωστή και η δήλωση του κ. Φωτιάδη, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όλες τις αγωγές. Το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός. Ο δικός σας υπουργός. Απαγόρευση αφενός και δεύτερον, διατάχθηκαν όλες οι υπηρεσίες, κτηνιατρικές υπηρεσίες του κράτους να ελέγξουν στους αποθηκευτικούς χώρους. Πράγμα που κάνετε. Που γίνεται αυτή τη στιγμή. Πέστε μου και τώρα, να τα δεσμεύσουν ό,τι βρούνε. Οι τηλεθεατές περιμένουν να ακούσουν από εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας τα κέτε, τα στέλνετε πίσω ή τα περνάτε στην αγορά. Είναι ύποπτα όλα. Αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον ύποπτα. Κατάσχονται, δεσμεύονται. Δεσμεύονται. Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να φύγουν να πάνε στην κατανάλωση. Τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Είναι υπό έλεγχων αυστηρών. Τι έλεγχο, αφού δεν μπορεί να γίνουν εκστάσεις. Υπό έλεγχο. Συνοδεύονται υπό από πιστοποιητικά Άγγλων κτηνιάτρων. Δεν λένε ότι είναι καλά. Τον έλεγχο, υπό έλεγχο να μην φύγουν. Υπό αστυνόμευση. Αυτό τι τα έλεγχο. Κάνουμε λοιπόν, κρέατα τα λοιπόν, οποία δεν μπορούμε να τα περάσουμε στην κατανάλωση, διότι είναι ύποπτα. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι άρρωστα, άλλα μπορεί να είναι καλά. Γενικά όμως είναι ύποπτα στις αποθήκες. Τι ήρθανε, τα κάνετε. Ό,τι ήρθανε. Τα τρώμε. Τι τα τρώνε. Θα σας απαντήσω. Ό,τι ήρθαν νόμιμα. Και αυτό έχει σημασία. Άσχετα αν θεωρούνται ύποπτα με μια συλλογιστική δίκη. Ακριβώς. Η πολιτεία η δική μας, επειδή συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά των Άγγλων κτηνιάτρων, θα τα δώσουν στους καταναλωτές, στους Έλληνες καταναλωτές αυτά τα κρέατα, όταν πλέον αποκαλύπτεται στην Αγγλία ότι έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ζωντανά άρρωστα και όταν από την εποχή της Θάτσερ ο μισός Βρετανικός πληθυσμός, ιδιαίτερα εκείνος που ήταν οικονομικά αδύνατος, ταΐστηκε από αυτά τα κρέατα και από αυτά τα φοβερά που διαβάσαμε, που ταΐζανε με πολτοποιημένες ζωοτροφές από άλλες άρρωστες αγελάδες και πρόβατα, ταΐζαν ολόκληρα κοπάδια στην Αγγλία και αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μου λέτε ότι τα δεσμεύει και δεν γνωρίζει τι θα τα κάνει. Ποιοι θα τα φάνε στην Ελλάδα? Ποιο θα τα φάει, ο στρατό θα τα φάει, η οικογένεια στον Πολυτέχνειο θα τα φάνε. Βεβαίως. Στα νοσοκομεία τα στείλετε, πού θα τα στείλετε? Το θέμα δεν απασχολεί μόνο εμάς. Αν μας απασχολεί, γιατί υπάρχουν κάποιες μικρές ποσότητες, άλλα κρατημένα. Δεν είναι μικρές ποσότητες, με συγχωρείτε. Κάθε μέρα, χάρη στους ελέγχους σας που κινητοποιηθήκατε, όπως λέτε, πιάνουμε τόνους ολόκληρο. Να μην ανησυχεί η κοινή γνώμη και ο καθένας. Πώς να μην ανησυχεί, κύριε Σκούρα μου? Όχι, εννοώ. Είναι δυνατόν, μην τα φάμε σαλαμάκια αυτά. Από πλευράς ποσοτήτων εννοώ. Από πλευράς όγκου τέτοιων κρεάτων. Υπόπτων, πείτε το όπως θέλετε. Δεν έχουν κατακλειστεί.
50 τόνοι βρέθηκαν μέχρι στιγμής. Ασφαλώς στην υπηρεσία σας θα έχουν φτάσει πληροφορίες ότι είχαν γεμίσει τα σούπερ μάρκετ. Και πολλοί πιστεύουν ότι και μέσω τρίτων χωρών έχουμε τέτοια κρέατα. Πάντως. Στη Γαλλία τα σκοτώνουν οι Γάλλοι. Απασχολεί, ο Μέιτζορ αρνείται να τα σκοτώσει. Ναι, απασχολεί το θέμα αυτό περισσότερο λόγω του όγκου που έχουν και οι άλλες χώρες της κοινότητας. Από ό,τι βλέπουμε πάντως, και εσείς δεν είστε βέβαια υπεύθυνος γι' αυτό, από ό,τι βλέπουμε, απόφαση η λιμένη, ο αγαπητός ο κ. Φωτιάδης, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ μας είπε ότι με δική μας ευθύνη τρώμε κρέας. Αυτό είπε ο κ. Φωτιάδης. Με δική σας ευθύνη τρώτε το κρέας που θέλετε. Αυτό είπε μέσος πλην σαφώς. Είπε ότι δεν αδυνατούμε να ελέγξουμε τις εισαγωγές του κρέατος, των κρεάτων. Και είναι λογικό έως ένα σημείο. Ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από, τουλάχιστον από την οργάνωση που διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα, η πολύπαθη εδώ πέρα, δεν μπορεί να ελεγχθούν όλες οι ποσότητες κρεάτων. Όμως οι συγκεκριμένες που έχουν δεσμευθεί ή αυτές που θα δεσμευθούν που προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Καταρχήν, πρέπει να μάθουμε εμείς αν θα τις φάνε κάποια από την ελληνική κοινωνία, αν θα τις κάψετε και μάλιστα σε δημόσια θέα, ώστε αν θέλετε να χαλιβδώσετε και λίγο, να προστατεύσετε και λίγο το κοινό αίσθημα που φοβάται. Υπάρχει κρεατοφοβία αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς θα έχετε τέτοια μηνύματα στο Υπουργείο. Έτσι, στροφή στο χοιρινό, στροφή στο κοτόπουλο, να πούμε στροφή στα ελληνικά και καλά κάνουν οι καταναλωτές που στρίβουν προς τα ελληνικά, στρέφονται προς τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά από ό,τι βλέπω ως εκπρόσωπος του Υπουργείου, θα μου επιτρέψετε να, ότι έχω μία εικόνα από εσάς που λέει ότι δεν ξέρουμε ακόμη τι θα τα κάνουμε. Δηλαδή δεν έχετε αποφασίσει να τα γυρίσετε πίσω. Ήποπτα είναι, δεν τα κάνετε. Υπάρχει περίπτωση να τα δώσετε μέσα στην κατανάλωση. Καταρχήν πρέπει να αποκλειστεί από την κατανάλωση αυτά τα κρέατα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Να πάω τώρα στον κύριο Μπασιάκο. Θα μου επιτρέψει. Για να είναι σίγουρος ο καταναλωτής ότι ό,τι υπάρχουν από θέματα αυτή τη στιγμή και όπου υπάρχουν και όσες ποσότητες υπάρχουν, δεν πρόκειται να διαρρεύσει καμιά ποσότητα από αυτά τα κρέατα. Και βεβαίως εφ' εξής, εσείς ως εκπρόσωπος αυτή, του Υπουργείου Γεωργίας, ναι, ναι, ως εκπρόσωπος, δεσμεύεστε, δηλαδή μεταφέρετε, αν θέλετε, και δέσμευση του αρμόδιου υφυπουργού, του κ. Φωτιάδη, ότι αυτά τα κρέατα δεν θα φύγει κιλό στην κατανάλωση. Δεσμεύεστε. Δεσμεύομαι κατά τον, να πω σαν υπηρεσία και σαν οι περιφερειακές υπηρεσίες που είναι, τελούν εν εγρηγόρση, να μην διαρρεύσουν τα κρέατα αυτά που έχουν δεσμευτεί στην κατανάλωση λαθρέα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω τον κύριο Μπασιάκο, που είναι πρώην υφυπουργός Γεωργίας και γραμματέας επί αγροτικών θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, κύριε Μπασιάκο. Γιατί δεν έχουμε τόσα χρόνια τις κατάλληλες υπηρεσίες ελέγχου? Και θα ήθελα να σας προλάβω σε αυτό. Μην πείτε ότι τις έχουμε, γιατί βγαίνουν οι αρμόδιοι κτηνίατροι, επόπτες δημόσιας υγιεινής, δημόσιας υγείας, διάφοροι κλάδοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες επιστήμονες, οι οποίοι λένε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τον κατάλληλο έλεγχο επάνω στα τρόφιμα. Είναι αυτό το περίφημο «αν ξέραμε τι τρώμε». Δυστυχώς τώρα ξέρουμε τι τρώμε, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε από ό,τι φαίνεται. Γιατί και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και επί των ημερών τώρα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση, δηλαδή πλημελής έλεγχος της διακίνησης τροφίμων. Συνοδεύονται, λέει, από διάφορα πιστοποιητικά. Γιατί έχουμε πολλούς, δηλαδή η φερεγγιότητα όλων των τροφίμων, η αξιοπιστία όλων των τροφίμων φτάνει στο να έχει ένα έγγραφο από πίσω ή μια κάρτα που να λέει ότι είναι εντάξει. Ο έλεγχος τι κάνει? Κύριε Τράγκα, να σας πω. Οι δειγματοληψίες, θέλω να μου πείτε, γιατί είστε και εσείς υφυπουργός. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι ο καταναλωτής δεν έχει να φοβάται τίποτα. Έχει να φοβάται, λέτε. Δυστυχώς φοβάται. Και φοβάται από την ολιγορία και από την έλλειψη σοβαρότητας με την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε το πολύ, πολύ σημαντικό αυτό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση. Σήμερα για πρώτη φορά, κύριε Τράγκα, βγήκε το Υπουργείο Υγείας και είπε στον ελληνικό λαό ορισμένα πράγματα. Ορισμένες ατελείς και ελλιπείς πληροφορίες. Τόσες μέρες, επί μια εβδομάδα, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν βγήκε το αρμόδιο που λέει ο κύριος Κούρας ότι περιμένανε και την ΕΟΚ. Ακούγανε μόνο διάφορους ειδικούς και ανίδεους, οι οποίοι έβγαιναν στα κανάλια, δεν ξέρω πού, οπουδήποτε, και λέγανε την προσωπική τους γνώμη. Και ο ελληνικός λαός έχει μεγάλη σύγχυση αυτή τη στιγμή, που είναι το πρώτο πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι ευθέως με το χέρι στην καρδιά, επειδή σας θεωρώ ειλικρινή πολιτικό, θα τα καίγατε εσείς? Όχι, θα σας πω για την ενημέρωση. Όχι, θα μου πείτε, τα καίγατε. Θα τα καίγατε τώρα. Πω, γιατί έχουμε και προηγούμενο. Τα κρέατα του Major θα τα καίγατε. Γιατί έχουμε προηγούμενο. Η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν κυβέρνηση, θα τα καίγε. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αμέσως, θα καταλήξω εκεί. Εμπόριο και δημόσια υγεία και διεθνή σχέση. Λοιπόν, κύριε Τράγκα, αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα αυτόδους πυρετού. Ξέρετε ότι βγάλαμε απόφαση απαγόρευση εισαγωγών πολύ πριν εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1993, θα τα θυμάται ο κύριος Κούρας. Γιατί δεν χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία η κυβέρνηση και να λάβει την απόφαση πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Διότι το πρόβλημα τη δημόσια. Άρα θα τα καίγατε σήμερα. Το μείζον, βεβαίω θα τα καίγατε. Και θα ζητούσαμε και αποζημίωση, όπω επιτύχαμε αποζημίωση για τον αυτόδη πυρετό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αποζημίωση. Γιατί κύριε Βασιάκου η Νέα Δημοκρατία δεν φρόντισε και αυτή από την πλευρά της φρόντισε και να έχουμε μια πιο οργανωμένη κατάσταση από πλευράς ελέγχου. Θα σας πω τώρα γιατί για τους ελέγχους. Γιατί διατέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια για την προστασία της δημόσιας θα υγείας. Θα σας πω για τους ελέγχους. Υπάρχουν δύο γμείς στην υπηρεσία. Δεν υπάρχει γενικός διευθυντής στην υπηρεσία του κ. Σκούρα τώρα. Υπολειτουργούν υπηρεσίες και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν λειτουργούν σωστά γιατί υπήρξαν στην νομαρχική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβληθούν ορισμένες εντολές από το κέντρο στην περιφέρεια διότι υπάγονται στην νομαρχική αυτοδιοίκηση. Τα ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός. Η υπηρεσία, η κτηνιατρική. Δηλαδή, μας λέτε και αποκαλύπτεται ενώπιον ενός παλαιού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας. Ναι, εδώ αποκαλύπτεται. Κάνω να σας πω κάτι, γιατί είστε πολιτικός και σας είπα εγώ τουλάχιστον σας θεωρώ ειλικρινή πολιτικό. Έχετε ευθύνες εσείς οι πολιτικοί. Δεν μπορεί να φταίει συνεχώς ο κύριος Σκούρας και ο εκάστοτες Σκούρας του Υπουργείου Γεωργίας. Όταν επί σειρά ετών βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άμυνα και μάλιστα σε θέματα δημόσια υγεία. Καλά να μην έχουμε κάτι σε αυτή τη χώρα σε έναν άλλο τομέα. Αλλά να μην έχουμε έλεγχο στη δημόσια είμαι υγεία για, το, για την προστασία τη δημόσια υγεία. Οι αρμόδιοι διευθυντέ, διότι δεν έχουν γενικό διευθυντή, όπω σα είπα, έχουν εισηγηθεί στον Υπουργό και του έχουν υπενθυμίσει ότι σε ανάλογο παράδειγμα το 1993 η κυβέρνηση δική μα έλαβε τέτοιο μέτρο. Πολύ πριν. Κύριε Σκούρα, κάντε την παρέμβασή σα για να περάσει σε άλλον. Και ο κύριο Φωτιάδη είχε βγει στον ελληνικό λαό και είπε ότι απειγόρευσε την εισαγωγή και έλεγε αναλύθει. Κινδυνεύουμε δηλαδή. Διότι προχθέ έβγαλα την εισαγωγή. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Βασιάκο. Θέλω να είναι, το, θέλω, πολύ σοβαρά εσείς πράγματα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι το καταναλωτικό κοινό κινδυνεύει. Εγώ δεν ξέρω από πλευρά ιατρική και από πλευρά δημόσια υγεία. Όχι, όχι, από αυτά τα κρέατα τα είπα. Γιατί το Υπουργείο της Υγείας να τα πει αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, όταν καταγγέλλεται, όταν καταγγέλλεται το συνάδελφό σας του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Ότι δεν ενημέρωσε. Επίσημη. Ότι δεν ενημέρωσε και ότι έχει, ότι έχει και προβεί σε μια σειρά ενεργειών που δεν ήταν οι αρμόζουσες, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει ότι κινδυνεύουμε. Όχι, κινδυνεύουμε από όλους τους χειρισμούς που γίνονται. Το κινδυνεύω, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι το χειρίστηκαν το θέμα με όχι τη δέουσα σοβαρότητα, του Υπουργείου της Υγείας πρώτα, του Υπουργείου Γεωργίας εν συνεχεία. Έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει απόφαση απογόρευση, ενώ δεν υπήρχε, εψεύδοντο και το λέω ευθέως. Και βέβαια δεν γνώριζε κανείς τι εισαγωγές έχουν γίνει. Μάλιστα, πάντως όταν ξεκινήσατε την απάντησή σας, είπατε ότι οι καταναλωτές πρέπει να φοβούνται. Έτσι ξεκινήσατε. Πρέπει να φοβούνται από, από τα λάθη της κυβέρνησης εννοώ. Μάλιστα. Διότι μπορεί να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να μας το πει ο κ. Σκούρα, την παρέμβασή σας. Και να επιτρέπετε και ένα τελευταίο σημείο κριτικής, έχουμε το θέμα των εισαγωγών. Είναι υποχρεωμένη κάθε εισαγωγέας να δηλώσει την ποσότητα η οποία εισάγεται, να προαναγγείλει προ 24 ώρων την εισαγωγή και να γνωρίζει σε 24 ώρες την υπηρεσία, ώστε σε 24 ώρες να κάνει τον έλεγχο. Σύντομη παρέμβασή σας για να μοιράσουμε σωστά τον χρόνο. Να μην γνωρίζουμε την ποσότητα που εισήχθη. Το θέμα των ελέγχων των προϊόντων, των ζωικών προϊόντων για τα οποία μιλάμε τώρα εμείς και το κρέας. Οι έλεγχοι αυτοί καταργήθηκαν με την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. Μάλιστα. Καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα σύνορα. Να ρωτήσω τον κύριο Κορδάτο, που είναι αντιπρόεδρος. Ναι, κύριε Σκούρα. Περνάνε χωρίς τελωνιακό και κτηνιατρικό έλεγχο. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ξέρω σίγουρα. Έχουμε δικαίωμα να ελέγξουμε όμως. Συνοδεία γράφουμε. Θα σας πω. Όταν έγινε η συζήτηση περί καταργήσεως των κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα, πείτε το και από σοβινιστικής πλευράς, η μόνιμη κτηνιατρική επιτροπή ήταν αντίθετη. Αλλά η περίσκηση του υγειονομικού θέματος της υπόθεσης, το εμπορικό πνεύμα, η ελεύθερη και χωρίς προσκόμματα των οδεκών. Αλλά είναι θεσμός κοινοτικός. Μάλιστα. Και τα συγχωρείτε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Υπάρχει αποζημίωση για τον αυτόδη, το ξαναλέω, επειδή ρωτήσετε για το κάψιμο. Κύριε Βασιάκο, το είπατε, μην το επαναλάβετε. Ακούστηκε καλά και προσφέρετε τη δική σας εμπειρία και στη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Κορδάτος. Ο κόσμος λέει έξω και τώρα τι γίνεται, υπάρχει κρεατοφοβία, το έχετε αντιληφθεί, εσείς είσαστε που λέμε τετατέτ με τους καταναλωτές. Η πρώτη επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος βλέπουμε εδώ ότι στρίβει στο Χοιρινό, στρίβει στο Κοτόπουλο, στρίβει αλλού, τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα έχουμε εμείς από έτσι την αγορά είναι. Και έτσι, έτσι είναι, λέτε εσείς. Εσείς πέστε μου κάτι από την πείρα σας. Όλα αυτά τα σάπια κρέατα που σερβίρονται κατά καιρούς. Και μιλάω για κρέατος και βάσματα, μιλάω για αυτά που εσείς. Τα λέτε κατημάδες, πώς τα λέτε σβέρκα, δέρματα και όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε, τι φοβάστε για όλη αυτή την ιστορία. Από ό,τι βλέπουμε δεν καίγονται, δεν πάνε σε καύση. Εσείς τι φοβάστε ότι θα γίνει με αυτά τα ύποπτα βοδινά. Και τι έχετε να μας πείτε εσείς, τι έχετε να προσφέρετε στην έρευνα και στην προστασία του καταναλωτή. Εγώ από την πλευρά μου έχω να πω το εξής. Αντιπροσωπεύω εδώ πέρα τα μικρά κρεοπολία, τα συνοικιακά κρεοπολία. Τα κρεοπολία αυτά που δουλεύει ο καθένας με την οικογένειά του και έρχεται σε άμεση επαφή με τη γειτονιά του. Ο πελάτης του είναι φίλος του, είναι συγγενής του. Δεν μπορεί ο καθένας κρεοπόλης αυτής της κατηγορίας των κρεοπολίων που μιλάμε να γυρίσει και να δώσει κάποιο χρέος το οποίο έχει έστω και μία υποψία
ότι δεν είναι καλό. Δεν το παίρνει στο μαγαζί του. Αυτό πιστεύω το γνωρίζουν όλοι. Από εκεί πέρα υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Αν είναι Βρετανικό ή Ολλανδικό ή αυτό, από το Βέλγιο ή από κάπου αλλού. Δεν μπορεί. Ένα κρέας που έχει μια σφραγίδα πάνω μπορεί να είναι πλαστή. Θα σας απαντήσω. Αυτή την ευθύνη τη φέρει το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Γεωργίας. Αν το Υπουργείο Εμπορίου και Γεωργίας λέει ψέματα, ψέματα λέει και ο Κρεοπόλης. Ο Κρεοπόλης δεν μπορεί να κάνει έλεγχο αστικτινιατρικό στο Μοσχάρι ή στο οποιοδήποτε κομμάτι κρέας που παίρνει. Μάλιστα. Είναι σαν να αρρωστήσω εγώ και να πάω σε έναν συνάλφο Κρεοπόλη να μου κάνει εξέταση, να μου πει τι έχω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι οι υπηρεσίες που πάνε. Πετε μου κάτι. Πού πάνε όλα αυτά τα σάπια κρέατα που λέμε κατά καιρούς. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Ποιοι τα περνάνε. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, και είναι και οι κύριοι εδώ αρμόδιοι να απαντήσουν αν είναι το ποσοστό παραγωγής ελληνικού μοσχαρίσου κρέατος γύρω στο 25-30%, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μας επιτρέπουν να παράγουμε παραπάνω. Το υπόλοιπο είναι εισαγόμενο. Το υπόλοιπο είναι εισαγόμενο. Μάλιστα. Φυσικά αυτό το κρέας δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες μας. Αλλά είναι και πολύ κρέας εδώ. Πολύ κρέας. Είμαστε κρεατοφάγοι εδώ στην Ελλάδα, ναι, έτσι. Ναι, είναι. Είναι αλήθεια. Το έχει θέμα... περάσει η εποχή που τρώγαμε στα σπίτια μας μία ή δύο φορές. Και ήταν πολύ καλύτερα. Και ήταν πολύ καλύτερη διατροφή. Πολύ καλύτερα. Τώρα από μεσημέρι βράδυ όλοι θέλουν κρέας. Όλοι κρέας. Ή κρεατοσκευάσματα. Θέλω να πω το εξής. Δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ ή κρεαταγορά, μεγάλη κρεαταγορά, η οποία να διακινεί ντόπιο κρέας. Το ντόπιο κρέας διακινείται στον τόπο παραγωγής, σε κάποιο χωριό και ό,τι μένει έρχεται στην Αθήνα, αυτό, έρχεται στην Αθήνα ή στα κέντρα όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως η Πάτρα, σε επιλεγμένα μαγαζιά. Δεν υπάρχει μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, όταν λέμε μεγάλο μαγαζί, σούπερ μάρκετ, να διακινεί ντόπιο κρέας. Ντόπιο κρέας. Είναι όλα εισαγόμενα. Δεν φτάνει για την κατανάλωση. Σίγουρα είναι εισαγόμενα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι ίσως και κάποια από τα δικά μας μαγαζιά να διακινούν και κάποια εισαγόμενα. Πάντως, και θα σταθώ εδώ, αν διακινούν κάποια εισαγόμενα, αυτά θα είναι πρώτης ποιότητας οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ο λόγος είναι απλός. Δεν μπορεί να έρθετε εσείς κύριε Τράγκα ή να μου στείλετε το παιδί σας και να του δώσω οτιδήποτε κρέας. Θα σας δω και αύριο, θα με δείτε. Δεν είναι το απρόσωπο του σούπερ μάρκετ. Είναι ανθρώπινη σχέση. Δεν είναι θέμα. Αυτό μιλάμε για τα μικρά κρεοπολία. Για τα μικρά κρεοπολία. Να μείνουμε εκεί όμως, ναι, για να πάμε στα σοβαρότερα ερωτήματα, ναι, αν θέλετε, αυτής της έρευνας και να ρωτήσω τον κύριο Αλυσανδράκη, που είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Σήμερα στις εφημερίδες, όπως θα διαπιστώσατε, μιλάνε πλέον για τις ζωοτροφές. Τι γίνεται με τις ζωοτροφές, τις οποίες εισάγουμε από το εξωτερικό και από τη χώρα του κυρίου Major, και τις οποίες τρώνε τα δικά μας ζώα, κύριε Αλυσανδράκη. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Εδώ βλέπουμε σήματα κινδύνου από παντού. Σε τηλεγραφήματα, σε ανακοινώσεις συναδέλφων σας, σε ανακοινώσεις άλλων κτηνιάτρων του εξωτερικού κτλ. Που επισημαίνουν πια το θέμα των ζωοτροφών. Ότι από εκεί είναι κίνδυνος μετάδοσης, είναι μόλυνσης. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Καταρχήν να μην διωγγώνουμε τα σήματα κινδύνου. Να τα προσπαθούμε να τα καλμάρουμε. Έτσι. Ότι υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει και από τη ζωοτροφή, αυτό είναι γεγονός. Η τροφική αλυσίδα είναι εκείνη η οποία μεταδίδει ίσως το νόσημα. Επειδή εμείς είμαστε υγειονομικοί, είμαστε γιατροί, θα πρέπει λοιπόν επιστημονικά να τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας, να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Με κίνδυνο να χλεβαστούμε ίσως.